Κυρία Σπυράκη, καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα. Σας άκουγα να διαβάζετε το δημοψηφιστή ρεύμα της Φραγκφούρτ, τον Αγκεμάνι Τσάιτουν. Να σας πω ότι χθες είχαμε μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία, μια ευρύτατη πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από εμάς τους ευρωβουλευτές, που ζήτησε το πάγωμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά για τους φίλους που μας ακούνε, πρέπει να εξηγήσω τι δεν σημαίνει αυτό. Αυτό δεν σημαίνει αυτόματα ότι σταματάει η οικονομική βοήθεια που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως προενταξιακά κονδύλια. Και πρέπει τα πράγματα να τα λέμε με το όνομά τους. Είναι μια κίνηση ισχυρού πολιτικού συμβολισμού, διότι έτσι λέμε προς την Τουρκία ότι αξιακά ζητήματα, όπως η συζήτηση για την επαναφορά της θανατικής ποινής, το γεγονός ότι περισσότεροι από 30.000 άνθρωποι είναι στις φυλακές για πολιτικούς λόγους, 38 βουλευτές είναι στις φυλακές για πολιτικούς λόγους, 70 και πλέον μέσα μαζικής ενημέρωσης έκλεισαν γιατί διαφωνούσε με τη γραμμή του ο κ. Ερντογάν, είναι θέματα που δεν μπορεί να τα ανεχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και να κρατήσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις ενεργές. Από την άλλη πλευρά όμως, σας λέω μόνο επίσης έναν αριθμό. 4 δισεκατομμύρια, 470 εκατομμύρια θα λάβει η Τουρκία από το 2014 έως το 2020. Έχει λάβει δηλαδή και συνεχίζει να λαμβάνει. Μόνο για το έτος 2016 έχει πάρει 630 εκατομμύρια. Αυτά είναι προενταξιακή βοήθεια και δεν αφορούν στη βοήθεια που δίνουμε για τους πρόσφυγες. Και αυτά τα χρήματα, τουλάχιστον με αυτή την απόφαση που τώρα έχουμε διατυπώσει, δεν τα έχουμε αγγίξει. Και για μένα είναι πάρα πολύ κρίσιμο να δούμε σε ποιους από αυτούς τους τομείς θα πρέπει να διακόψουμε τη χρηματοδότηση. Ιδάλλως, επιτρέψτε μου να πω ότι το πολιτικό σύστημα μπορεί να είναι πολύ ισχυρό, όμως στην Τουρκία δεν την πατάμε εκεί που πονάει. Αυτή η επιδείνωση των ευρωτουρκικών σχέσεων αφορά τη χώρα μας άμεσα σε μια φάση που ο Ερντογάν εκδηλώνει την επιθετικότητά του μέσω του πολιτικού και ιστορικού αναθεωρητισμού. Αυτό το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως είπατε, αν και μη δεσμευτικό, εγκυμονεί συνέπειες όσον αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και ειδικά το καυτό ζήτημα που συνδέεται με το προσφυγικό. Γι' αυτό και παρουσίασα αυτό τον προβληματισμό και τον προβληματισμό που παρουσίασα δεν τον παρουσίασα τώρα μόνο σε εσάς και στους ακροατές μας εκεί στο κόκκινο. Τον παρουσίασα και στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πολύ απλά δηλαδή ο δικός μου προβληματισμός, που είναι ένας προβληματισμός και άλλων συναδέλφων που προέρχονται από την Ελλάδα, αλλά και όχι μόνο, και συναδέλφων που υποδέχονται πρόσφυγες και βρίσκονται εδώ στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, είναι ότι η Τουρκία μέσα από μια τέτοια διαδικασία, με το πάγωμα δηλαδή, με ένα τόσο ισχυρό πολιτικό σήμα, μπορεί να βρει το τέλειο άλοθη για να τορπιλήσει τη συμφωνία για τους πρόσφυγες. Εκεί ακριβώς είναι που πρέπει να κρατήσουμε την ισορροπία. Διότι από τη μία πλευρά τους λέμε παγώνουμε τις διαπραγματεύσεις, από την άλλη δεν εξηγούμε στους πολίτες μας. Υποθέτω και ότι οι συμπολίτες μας, οι Έλληνες, ήξεραν ότι το παγώνουμε τις διαπραγματεύσεις δεν σημαίνει αυτόματα ότι σταματάμε να τους δίνουμε προενταξιακή βοήθεια. Έτσι δεν είναι? Ναι. Και δημιουργούμε μια κατάσταση στην οποία ο Ερντογάν θα πει, εφόσον. Θα σας το πω και με αριθμός, θα σας το πω και με ακρίβεια, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να μιλάω με ακρίβεια. Επιτρέψτε μου να σας πω ποιο κεφάλαιο είναι εκείνο το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το Νοέμβριο του 2015 είχαμε συνομολογήσει με την Τουρκία ότι θα έπρεπε να ανοίξουμε το κεφάλαιο 17 και μια σειρά άλλα κεφάλαια. Αυτό το Νοέμβριο του 2015. Χθες είπαμε ότι παγώνουν όλα τα κεφάλαια. Ναι. Το Νοέμβριο του 2015 είχαμε συνομολογήσει με την Τουρκία να ανοίξουμε το 17 και άλλα κεφάλαια. Γιατί η Τουρκία δέχτηκε να κρατήσει στο έδαφος της περίπου 3 εκατομμύρια πρόσφυγες και εμείς να στείλουμε 3 δισεκατομμύρια βοήθεια. Ναι. Εμείς τη βοήθεια την έχουμε στείλει κατά ένα μέρος, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία φαίνεται πως στηρίζει τη συμφωνία, αλλά στη συμφωνία αυτή περιλαμβάνονταν, σας το λέω επί λέξη, να ανοίξει το κεφάλαιο 17 και να γίνουν ενέργειες ώστε το πρώτο τέταρτο, δηλαδή το πρώτο τρίμηνο του 2016, να ετοιμαστεί και το άνοιγμα και άλλων κεφαλαίων. Χτες είπαμε ότι τα κεφάλαια όλα παγώνουν. Δίνουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή, πραγματικά το λέω, υπάρχει ένας ισχυρός κίνδυνος να δώσουμε στον Ερντογάν το τέλειο άλλο. Πραγματικά είναι εύλογος ο προβληματισμός. Καταθέτω τον προβληματισμό μου, γιατί θεωρώ πως όταν μιλάμε στους Έλληνες πρέπει να μιλάμε καθαρά. Από τη μία πλευρά κάναμε μια πολύ ισχυρή συμβολική κίνηση, διότι στα ζητήματα των αρχών δεν μπορούμε να συνεχίσουμε άλλο. Από την άλλη πλευρά
αναιρούμε ένα κομμάτι της συμφωνίας εμείς οι ίδιοι που είχαμε συνομολογήσει τον Νοέμβριο του 2015 για το προσφυγικό, το κομμάτι του ανοίγματος των κεφαλαίων, και στην τρίτη, αν θέλετε, εκδοχή, δεν στερούμε από την Τουρκία, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ούτε ένα ευρώ προενταξιακής βοήθειας. Δεν ξέρω αν ο χειρισμός ήταν και αυτό που λέμε και σούπερ, για να μιλάμε τώρα την απλή γλώσσα. Αυτό με προβληματίζει ως Ελληνίδα Ευρωβουλευτή. Τώρα, κυρία Σπυράκη, σε σχέση με τη διαπραγμάτευση για τη δεύτερη αξιολόγηση που είναι σε εξέλιξη, ο κυβερνητικός στόχος είναι μια πολιτική συμφωνία μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου που συνεδριάζει το Eurogroup. Παρά τις διαφωνίες της Νέας Δημοκρατίας με την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, ο Σόιμπλε και τα μικροπολιτικά του παιχνίδια ευθύνονται για τις κολλησιεργίες, για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται. Κοιτάξτε, αυτοί έχουν εκλογές. Ναι. Έχουν εκλογές και δεν σας κρύβω. Γιατί θέλω να μιλάμε καθαρά, ότι και ξαφνικά, ας πούμε, η σπουδή για το ψήφισμα για το πάγωμα των δεξιακών διαπραγματεύσεων, ενώ όλα αυτά συμβαίνουν στην Τουρκία εδώ και καιρό, και σε σχέση αυτό τον σχεδιασμό που θα μπορούσε κανείς να το εντάξει, στον εκλογικό του σχεδιασμό. Όμως από εκεί και πέρα, πρέπει να δούμε πώς μπορούμε αυτό να το προσπεράσουμε. Και για να το προσπεράσουμε πάρα πολύ γρήγορα, πρέπει η αξιολόγηση να κλείσει πάρα πολύ γρήγορα και μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου να μπορούμε να του πούμε ότι κοιτάξτε, έχουμε κλείσει αυτή την υπόθεση. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο η κυβέρνηση πρέπει να το λάβει υπόψη. Δεν εξαρτάται μόνο από τα κυβερνητικά χέρια, ασφαλώς αυτό. Προφανώς δεν εξαρτάται μόνο από τα κυβερνητικά χέρια, εξαρτάται όσο επιτοπλίστων από τα κυβερνητικά χέρια. Ειδικά σε ζητήματα μεγαλώστων διακήρυξεων που στο παρελθόν μας είχαν κουράσει και μετά έσπευσαν πάρα πολύ γρήγορα και κάτω από πολύ έντονη πίεση να κάνουν άρον-άρον συμβιβασμό. Θα είναι καλό τώρα, εφόσον υπάρχει αυτή η χρονική στιγμή και υπάρχει και η προετοιμασία για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα του χρέους, να σπεύσει η κυβέρνηση να καταλάβει. Ότι πρέπει να κλείσει την αξιολόγηση. Από την άλλη πλευρά, επιτρέψτε μου να πω ότι οι βραχυπρόθεσμες πρόνοιες για το χρέος, που όπως θυμάστε προβλέπονται από τον Νοέμβριο του 2012, από τότε που ήταν κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι αυτές που θα λύσουν το πρόβλημα της χώρας. Είναι σημαντικές, δημιουργούν μια κατάσταση ελάχιστης, αλλά δεν είναι αυτές που θα λύσουν το πρόβλημα της χώρας. Η χώρα χρειάζεται άλλο μήνυμα πολιτικής, γιατί έχετε δει πόσα χρήματα οφείλει η κυβέρνηση στους ιδιώτες. Έχετε δει πόσα χρήματα αφαίρεσε η κυβέρνηση από την αγορά. Έχετε δει ότι υπάρχουν 9 δισεκατομμύρια μέτρα από το 2014 μέχρι σήμερα. Η χώρα χρειάζεται άλλο μήνυμα πολιτικής για να πάει παρακάτω. Αυτό θέλουμε εμείς. Ένα βασικό στοίχημα λοιπόν της κυβέρνησης για έξοδο από τη χώρα είναι η ένταξη στο πρόγραμμα της ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό επιτρέψτε μου να πω ότι είναι και λίγο ανεξάρτητο από το πώς θα πάει η ρύθμιση του χρέους. Πρέπει λίγο δηλαδή τα πράγματα να τα χωρίζουν. Είναι διαφορετικό πράγμα η ένταξη στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Και είναι διαφορετικό πράγμα. Είναι βασική προϋπόθεση πάντως η ρύθμιση του χρέους. Όχι, δεν είναι βασική προϋπόθεση. Δεν είναι βασική προϋπόθεση. Είναι άλλες οι προϋποθέσεις και ένα από τις προϋποθέσεις είναι η χώρα να είναι στο πρόγραμμα και να τηρεί το πρόγραμμα που σημαίνει να κλείσει την αξιολόγηση. Πάντως, η Νέα Δημοκρατία ζητά εκλογές, ζητά πολιτική αλλαγή. Η κάλπη σε ποιο χρονικό σημείο πρέπει να στηθεί τώρα και να μην κλείσει διαπραγμάτευση με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί εσείς προτάσετε την επιτάχυνση του κλεισίματος της διαπραγμάτευσης ή μετά την είσοδο της χώρας, εν πάση περιπτώσει, στην ποσοτική χαλάρωση. Πότε ακριβώς? Ακούστε, εμείς ζητάμε εκλογές το νωρίτερο, το καλύτερο, όχι για να γίνει ο κ. Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Να κλείσει όμως η αξιολόγηση πρώτα. Ξέρετε ότι οι δημοσκοπήσεις το έχουν προεξοφλήσει, αλλά κυρίως οι πολίτες το έχουν προεξοφλήσει, ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι ο κορμός της νέας κυβέρνησης και ο κ. Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Εκείνο που θέλουμε είναι να μην εν τω μεταξύ έχει βυθιστεί και άλλο η χώρα στην ύφεση. Εκείνο που θέλουμε είναι να μην αυξηθούν και άλλο τα χρέη του δημοσίου από τους ιδιώτες, προς τους ιδιώτες. Είναι να μην αυξηθούν και άλλο τα χρέη των ιδιωτών στις ασφαλιστικές φορές και τους πόρους. Είναι να μην τεινάξουν στον αέρα την ελληνική οικονομία, την εναπομείνασα, τα κόκκινα δάνεια, των οποίων τη διαχείριση η κυβέρνηση αποφεύγει, γιατί ούτε η διοίκηση στις τράπεζες δεν μπορεί να διορίσει. Και αυτό βεβαίως δεν είναι μόνο ευθύνη της κυβέρνησης, είναι και ευθύνη των πιστωτών και για να λέμε τα πράγματα με το όνομά. Και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Από το 2010 και μετά, εν πάση περιπτώσει. Όχι. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις έκαναν μια χαρά τη δουλειά τους και το 2014 είχαμε βγει δύο φορές στις αγορές. Και τώρα αυτό που θέλει να κάνει η κυβέρνηση είναι να υπαραφέρει την Ελλάδα στο 2014. Πάντως η έκρηξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών ξεκίνησε από το 2000-2011. Η έκρηξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μειώσαμε κατά 60% τις ληξιπρόθεσμες οφειλές από την ώρα που τις αναλάβαμε. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία να το πούμε αυτό. Η κάλπη τελικά πρέπει να στηθεί μετά το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. Η κάλπη πρέπει να στηθεί το ταχύτερο. Γιατί η κάλπη έχει να κάνει με τη στροφή πολιτικής που πρέπει να κάνει η πατρίδα. Χρονικά μπορεί να προσδιοριστεί το καλύτερο αυτό? Χρονικά το καλύτερο θα το προσδιορίσει ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος μαθαίνω ότι, όπως διαβάζω, μου λέει στην ευρωβουλευτική εβδομάδα
προσέξτε, παιδιά, γιατί αν δεν πάνε όλα καλά, θα κάνω εκλογές. Ναι, αλλά Νέα Δημοκρατία, επειδή ζητά εκλογές, αν μπορεί να προσδιορίσει το χρονικό σημείο. Γιατί όλα συνδέονται μεταξύ τους. Όπως ξέρετε, αυτό ναι. Είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού. Άκουσα τον Πρωθυπουργό πρώτη φορά μετά από καιρό να λέει ότι μπορεί να κάνει και εκλογές. Καταλαβαίνω ότι μπορεί στα σενάρια που αντιμετωπίζει να είναι και το σενάριο της πρόορης προσφυγής της κάλπης εξαιτίας του ότι δεν βλέπει ο εδώ διαφυγής. Εξαιτίας του ότι αναγνωρίζει ότι η κυβέρνηση το πέτυχε. Εδώ είμαστε να αναλάβουμε την ευθύνη. Mm-hmm. Θα τον παρακαλούσαμε το ταχύτερο, το καλύτερο. Κύριε Σπυράκη, ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συνομιλία. Καλή σας μέρα. Ήταν η κυρία Μαρία Σπυράκη, ευρωβουλευτή.